Κύριε Μπαρυτάκη, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Ρουγεράκη, καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία πάνω απ' όλα και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά από το 2021 και κυρίως να απαλλαγούμε από την πανδημία η οποία μας ταλαιπωρεί όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, πού να απαντήσεις και πού να σχολιάσεις, εγώ λέω μια χαρά, ας μείνουμε εκεί στις ευχές, έτσι, ας μείνουμε στις ευχές. Και ο Θεός μαζί μας. Υπήρξαν 4 κοινές υπουργικές αποφάσεις. Αυτές δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ, όπως αναφέρει στο δελτίο του και ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος. Λέει ότι περιλαμβάνουν μέτρα και ρυθμίσεις για την στήριξη των σεισμόπληκτων, κάτοικους και επιχειρήσεις στο Δήμα Μηνώα Πεδιάδος που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και με τις οποίες ζητά να ενημερωθούν και ζητάει και από εμάς να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ας πάμε λοιπόν σε αυτή την διαδικασία. Σε ό,τι έχει να κάνει αρχικά με τις επιχειρήσεις που και οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει ή δεν έχουν πάρει χρήματα ή δεν έχουν αποζημιωθεί. Η κοινή υπουργική απόφαση τι λέει? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε κυρία Λιδεράκη ότι οι αποφάσεις αυτές είναι θα έλεγα έτσι πληροφοριακού χαρακτήρα. Είναι γνωστά τα όσα περιλαμβάνουν, δεν έχουν δηλαδή να δώσουν κάτι διαφορετικό. Να ξεκινήσω να πω, οι δύο αποφάσεις... Δεν έχουν άμεσο αντίκρισμα, θέλετε να πείτε? Ναι, θα σας πω. Καταρχήν η απόφαση με τις επιχειρήσεις, το προσωπικό. Η τρίμηνη ασωλή έχει λήξει. Ξεκίνησε από 27 του Σεπτέμβρη, έληξε 28 Δεκεμβρίου. Αναφέρεται σε αυτή την απόφαση, προκειμένου να ρυθμίσει το θέμα ότι όσοι μπήκαν σε αναστολή, διότι οι αναστολές πλέον στους αντίστοιχους δήμους των περιοχών που ήταν μετά το σεισμό που επλήγησαν και οριοθετήθηκαν, έχουν λήξει. Δόθηκε 3 μήνες αναστολή για τους εργαζόμενους, τα 570 ευρώ, ξεκίνησε από 27 Σεπτεμβρίου, έληξε 28 Δεκεμβρίου. Δεν έχει δοθεί κάποια απάντηση. Και απλώς αναφέρει μέσα ότι όσοι μπήκαν σε αναστολή πρέπει να διατηρηθούν τις εργασίες και δεν πρέπει να γίνει κάποια απόλυση εκτός αν υπάρχει λήξη σύμβασης εργασίας κτλ. Δεν προσδίδει δηλαδή κάτι καινούργιο ή κάτι. Ναι. Άρα δηλαδή οι επιχειρηματίες θα πρέπει. Ας πούμε. Ναι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι επιχειρηματίες. Σας διέκοψε 2 φορές, ζητάω συγγνώμη, αλλά ήθελα να το ρωτήσω, δεν θα το ξανακάνω. Άρα λοιπόν οι επιχειρηματίες που θέλουν να ανοίξουν ή μπορούν να ανοίξουν, να το πω διαφορετικά, γιατί αυτό είναι το σωστό, την επιχείρησή τους ή θέλουν να διατηρήσουν την επιχείρησή τους και μπορούν να τη διατηρήσουν, θα πρέπει να πληρώνουν πια από την τσέπη τους τους εργαζόμενους. Ήταν τόσο τραγικό και τόσο δύσκολο, ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός των πληγέντων επιχειρήσεων για να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση, το αίτημα και των συλλόγων από την άλλη που ζητούσαν εξάμηνη διάρκεια αυτού του μέτρου? Κοιτάξτε να σας πω, όπως αναφέρει και η ίδια το ίδιο το ΦΕΚ, λέει ότι υπολογίζεται το κόστος όλων των 3 μηνών ήταν περίπου στο 1 εκατομμύριο. Ακριβώς προς όχι θα μπορεί να μας δώσει το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας πώς τελικά πήγε. Πάντως να πέρασε το 1 εκατομμύριο αποκλείεται, διότι αυτό ήταν και την προπλοκόμενη πίστοση. Άρα, αν είχαμε ακόμα 3 μήνες παράταση, μιλάμε για άλλο 1 εκατομμύριο. Σας λέω με αυτά που αναφέρει το ΦΕΚ. Ξέρω ότι οι επιχειρήσεις και ο Σύλλογος και πολλοί φορείς περιοχής είχαν ζητήσει την παράταση. Όμως, προς το παρόν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση αν θα δώσουν ή δεν θα δώσουν. Για να δούμε λοιπόν το θέμα και τι κόστησε, το αναφέρει το ίδιο το ΦΕΚ. Ήταν 1 εκατομμύριο η τρίμηνη αναστολή των εργαζομένων. Άρα, επί της ουσίας, αυτή η κοινή υπουργική απόφαση είναι άσκοπη. Απλά κάνει μία αναφορά τι ήταν αυτό που έκανε. Δεν έχει αντίκρισμα στο σήμερα. Δεν έχει. Απλά μπορεί να λέει στους ανθρώπους από σήμερα: καταβάλλετε από την τσέπη σας μόνο αυτό, τα χρήματα στους εργαζόμενους, εάν μπορείτε να λειτουργήσετε. Αναρωτιέμαι πόσες θα είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν οικονομικά να σταθούν στα πόδια τους αυτή την ώρα στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Αυτό. Κύριε Αντουγιάκη, έτσι είναι. Η τρίμηνη ασφαλή έληξε. Απλώς λέει ότι πλέον για αντίστοιχο διάστημα δεν μπορούν να γίνουν απολύσεις, εκτός αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως είναι να έχει λήξει η σύμβαση ή να αποχωρήσει ο ίδιος εργαζόμενος. Ο ίδιος εργαζόμενος να θέλει να φύγει, ωραία, να βγει στη σύνταξη. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν
Αυτή είναι η διαδικασία, σε αυτή την πρώτη έτσι περίπτωση. Τα άλλα δύο φεκ, τι λέμε. Τα άλλα δύο φεκ, πάμε σε ένα-ένα. Ποιο εννοείται, πηγαίνετε σε επόμενη κοινή υπουργική απόφαση, γιατί θέλω να το βλέπουμε ένα-ένα. Στις κοινές υπουργικές αποφάσεις, ναι, που στη 1077 αναφέρομαι και στην 1078. Λοιπόν, 1077, εγώ δεν καταλαβαίνω τι θέλει να μου πει 1077. Τι λέει, να πει, απλά τα πράγματα. Τροποποιεί, αφήστε με να το διαβάσω, να το ξέρει ο κόσμος. Αφήστε με να το διαβάσω. Περιμένετε. Λέει 1077. Έτσι. Ναι. Είναι πολύ απλό αυτό που αναφέρει για να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή, για να μην μπερδευόμαστε. Τι λέει 1077, ότι εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταχεία αυτοψία και στο δελτίο επανελέγχου, δηλαδή αν η ταχεία αυτοψία έχει δώσει σε μια επιχείρηση όταν ήταν προσωρινά κατοίκητη, εντάξει, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω, αλλά το δελτίο επανελέγχου χαρακτηρίζει ως πράσινο το κτίριο, σημαίνει ότι θα πάρει λιγότερα χρήματα. Και αν έχει πάρει παραπάνω χρήματα, θα πρέπει να επιστρέψει διαφορά σύμφωνα με το δελτίο του επανελέγχου. Αυτό μας λέει. Το ίδιο λέει και η 1078 σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις των οικοσκευών. Εάν δηλαδή προκύψει διαφορά ανάμεσα στην πρώτη ταχεία αυτοψία μιας κατοικίας με το δελτίο επανελέγχου που έγινε μετά, τότε το χρηματικό ποσό της αρρωγής, της φορές αρρωγής, περιορίζεται σε αυτό που λέει το δελτίο επανελέγχου. Βάζει χρονικό όριο επιστροφής χρημάτων, όχι, εάν... Δεν βάζει χρονικό όριο, όχι, κοιτάξτε, δεν βάζει χρονικό όριο, απλώς ξεκαθαρίζει πλέον, είναι κάτι που το ξέραμε, δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν γνωστό, το είχαμε πει και στις ενημερωτικές ημερίδες που είχαν γίνει στο εργαλοχώριο, ότι αν η πρώτη αυτοψία έδειχνε ένα σπίτι κίτρινο, προσωρινά κατοίκητο, αλλά ο επανέλεγχος που έγινε μετά από ένα μήνα, το σπίτι αυτό το ανέβαζε κατηγορία από κίτρινο, το έκανε πράσινο, τότε αυτόματα και τα χρήματα τα οποία δικαιούταν ως πρώτη αρρωγή θα μειωνόταν από στις 4.000 ας πούμε στις 2.000 ευρώ αντίστοιχα. Αυτό ακριβώς έρχεται να πει πλέον επίσημα με το συγκεκριμένο φέκ, το 1077 που είναι για τις επιχειρήσεις και το 1078 που είναι για τους ιδιώτες, για τις κατοικίες. Μάλιστα. Ουσιαστικά τώρα η τέταρτη κοινή υπουργική απόφαση έρχεται να συμπληρώσει την πρώτη σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, γιατί λέει οι επιχειρήσεις εργοδότες, ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που υπέστησαν υλικές ζημιές από το σεισμό της 27ης Ενάτου, όπως αυτές βεβαιώνονται από δελτίο επανελέγχου ή δελτίο ταχείας αυτοψίας, ότι μπορούν να θέτουν σε αναστολή τη συμβάση εργασίας μέρους όλων των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι 26, είναι αυτό που είπαμε. Άρα δηλαδή ουσιαστικά είναι τρεις κοινές υπουργικές από τέσσερις, αλλά η πρώτη με την τέταρτη είναι... Αυτό που απάντησε την περιφέρεια, θα σας πω και την τέταρτη, η οποία λέει ότι μέχρι 31 πρώτου, αυτό ήταν και η αρχική το ίδιο ακριβώς έλεγε, μέχρι 31 πρώτου θα πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση του εξοπλισμού και των εμπορευμάτων ή αποθεμάτων που διαθέτουν. Δηλαδή μια επιχείρηση θα αποζημιωθεί μέσω φακέλου που υποβάλλει στην περιφέρεια προκειμένου να αποζημιωθεί για τον εξοπλισμό και τα εμπορεύματά της. Αυτή η διαδικασία πλέον πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31 πρώτη. Εάν δηλαδή μια επιχείρηση ενώ έχει υποστεί ζημιές δεν υποβάλλει τα σχετικά στοιχεία μέχρι 31 πρώτου, κινδυνεύει να βρεθεί εκτός αποζημιώσεων. Αυτή είναι και η ανακοίνωση ουσιαστικά, η διευκρινιστική που βγήκε και από την περιφέρεια Κρήτης. Ακριβώς. Και μιλάει για αυτή την προθεσμία μέχρι 31 Ιανουαρίου. Έχει όμως ενδιαφέρουσα στοιχεία αυτή η ανακοίνωση από την περιφέρεια. Γιατί λέει και πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Ναι, ναι. Να πούμε ότι περίπου 410 περίπου αιτήσεις έχουν υποβληθεί, 83.000 δουλειεράκι είναι οι ολοκληρωμένες αιτήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν αιτήσεις με εκκρεμότητες. Έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι... Συμπληρωματικά έγγραφα θέλετε να πείτε ό,τι χρειάζονται. Κάθε αίτηση μπορεί να λείπει από ένα δικαιολογητικό μέχρι περισσότερα. Ναι. Αυτά λοιπόν τα δικαιολογητικά που έχουν επισημανθεί από τις επιτροπές της περιφέρειας, διότι έχουν επικοινωνήσει σε καθημερινή θα έλεγα επικοινωνία με όσους έχουν τεθεί αποζημίωση, τους επιχειρηματίες δηλαδή, θα πρέπει μέχρι 31 πρώτου να έχουν πάει στις αρμόδιες επιτροπές τα δικαιολογητικά αυτά, προκειμένου να ενσωματωθούν μέσα στο φάκελο και στη συνέχεια να γίνει η αποστολή του φακέλου
στο αρμόδιο Υπουργείο της Υπηρεσίας, δηλαδή της διευθύνσης αποκατάστασης για τους πληγέντες, προκειμένου να δοθούν οι σχετικές αποζημιώσεις. Mm-hmm. Μετά είναι θέμα των υπηρεσιών, των κρατικών υπηρεσιών, της αρμόδιας διεύθυνσης αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, να δώσει τις αποζημιώσεις. Για να μην υπάρχουν λοιπόν χρονοτριβές, αφού και το ίδιο το Υπουργείο πλέον με την συγκεκριμένη, με το συγκεκριμένο ΦΕΚ, λέει ότι 31 πρώτου είναι τέλος χρόνου, θα πρέπει 4 μήνες, δηλαδή όπως ήταν αρχικά, το γνωρίζαμε, 4 μήνες από την 28-9 που έγινε ο σεισμός, θα πρέπει να υποποιηθούν όλα τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση, όχι για το Γεράκι, που δεν καταστούν τα δικαιολογητικά, αλλά έχει γίνει αίτηση, έχουν λάβει ήδη μια προκαταβολή, αυτή η προκαταβολή θα πρέπει συνέχεια να επιστραφεί και μάλιστα εντόπως. Τι θα πει τώρα αυτό πάλι? Α, είναι βάση της προηγούμενης, το ίδιο ισχύει, κοινής υπουργικής απόφασης, ότι αν τα έχετε πάρει και δεν τα δικαιούστε, αντίο. Ακριβώς, αν πήραν χρήματα και δεν υποποιηθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, αυτά τα χρήματα θα αναζητηθούν όσα χρειαστεί τους καταβληθέν. Για τις οικίες είναι άτοκα, ενώ για τις επιχειρήσεις είναι έντοκη η επιστροφή αυτή. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις... Άρα λοιπόν, αυτά είναι, υπάρχει δηλαδή μια πληροφόρηση. Δεν έχουμε κάτι καινούριο δηλαδή που να μας δίνει για την περιοχή. Είναι μια πληροφόρηση για τα ισχύοντα, για αυτούς που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι υπάρχει και μία σειρά βεβαίως από δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται βεβαίως αναλυτικότατα σε αυτή την ανακοίνωση από την περιφέρεια Κρήτης. Νομίζω ότι κάποιος επικοινωνώντας είτε με τους συλλόγους εκεί στην περιοχή είτε με το Δήμο, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να του δώσουν είτε με την περιφέρεια να του δώσουν αναλυτικά όλο αυτό τον κατάλογο για το τι ακριβώς χρειάζεται να έχει, δηλαδή και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά αλλά και για τις νέες αιτήσεις μέχρι 31 του μήνα. Θέλω λίγο την υπομονή σας με μια μικρή άνοτελεία, γιατί θέλω να έχουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, ο οποίος είναι, τον ξέρετε, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα». Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά κύριε Γκαντάτσιο. Καλημέρα σας, καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Καλύτερη από την προηγούμενη, με λιγότερα προβλήματα. Ωραία, γίνατε σοφότεροι από αυτές τις κοινές υπουργικές αποφάσεις? Όχι, δεν γίναμε σοφότεροι. Ο κύριος Μπαρητάκης είναι ειδικός σας, απάντησε πολύ, με πολλές λεπτομέρειες και σαφέστατα. Εμείς τα ξέραμε αυτά. Αυτός είναι και ο στόχος, να ενημερωθεί αναλυτικά, και τον ευχαριστούμε τον κύριο Μπαρετάκη, δεν το έχει αρνηθεί ποτέ για να μας βοηθάει έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε όλοι μας και κυρίως εσείς από τη δική σας την πλευρά ποια είναι αυτά τα οποία χρειάζονται. Παρακαλώ, συνεχίστε, γιατί σας ρώτησα αν γίνεται σοφότεροι, αλλά και βέβαια από την άλλη σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί, τι σας έρχεται? Κυρία Δουλγεράκη, 100 μέρες μετά το σεισμό, κλείνουμε σήμερα. Πάλι θεωρούμε ότι η κρατούσα πολιτεία έρχεται με άδεια χέρια. Δυστυχώς έρχεται πάλι με ψεύτικα δωράκια, όπως αυτά που κρεμάμε στα χριστουγεννιάτικα δέντρα, και θεωρούμε ότι πάλι παίζει η πολιτεία με την αγωνία των πολιτών. Πού τα είδατε τα δωράκια? Ορίστε. Πού τα είδατε τα δωράκια? Είναι ψεύτικα. Φαίνονται ότι είναι δωράκια, αλλά δεν είναι δωράκια. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα του κόσμου δεν θεραπεύονται με απλές ασπιρίνες. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κερνάει ασπιρίνη σε ένα καρκινοπαθή. Δεν γίνεται έτσι. Λύσεις δεν δίνονται έτσι. Εμείς, κυρία Δουλγεράκη, ακούμε τις αγωνίες του κόσμου και συμμετέχουμε και στις αγωνίες και μεταφέρουμε τα προβλήματα και τα επισημαίνουμε, αλλά και δίνουμε και λύσεις. Αυτά που ανακοινώθηκαν ήταν ήδη γνωστά. Δεν νοείται να βγαίνει ένα ΦΕΚ 29 του Δεκέμβρη για την αναστολή εργασίας και να ανακοινώνει ότι είναι 3 μήνες η αναστολή εργασίας και έχει λήξει. Δηλαδή μου θυμίζει ότι θέλουν να δικαιολογήσουν εργατοώρες κάποιων υψηλόβαθμων υπαλλήλων. Κάπως έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα παραμονές του Δεκέμβρη, αφού έχει λήξει η αναστολή εργασίας, να το ανακοινώνει μέσω ΦΕΚ. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν εργαζόμενοι εδώ στην περιοχή, επώνυμα τους ξέρω, οι οποίοι δεν έχουν πάρει και την τρίμηνη αναστολή εργασίας. Υπάρχουν επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή, πάλι επώνυμα, που όλους αυτούς τους 3 μήνες, ενώ κάνανε
είχαν πάθει ζημιά τα καταστήματά τους για να μετακομίσουν σε κάποιο νέο χώρο εργασίας, έβαζαν από την τσέπη τους. Δεν πήραν καμία στήριξη από την πολιτεία. 3 μήνες. Θα μου πείτε, δεν θα τα πάρουν. Θα τα πάρουν. Όμως, ποιος έρχεται να ρωτήσει αυτούς τους ανθρώπους πώς ζήσαν 3 μήνες. Πώς αυτός ο επιχειρηματίας άντεξε και έβαλε πλάτη για να στηρίξει 10 και 12 οικογένειες που έχει από κάτω του. Το έκανε από την τσέπη του. Έτσι. Το έκανε όμως. Δεν υπάρχει θα τα χάσει. Δυνατότητα θα τα χάσει. Να επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις, κύριε Κεντάτσιο, και πόσες από αυτές είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο για να επιστρέψει, αν επιστρέψει, η οικονομική ζωή στο Αρκαλοχώρι και όχι μόνο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, μιας που μιλάμε για το Δήμο σας. Ναι, ναι, για την ευρύτερη περιοχή. Όταν λέμε Αρκαλοχώρι, δεν είναι μόνο το Δήμο. Ναι, σαφέστατα. Απλά το τονίζω. Ακριβώς. Τι να σας πω. Αυτά, είπαμε και πριν τα Χριστούγεννα ότι ένα 20% των επιχειρήσεων έχει ανοίξει και έχει δουλέψει με τζίρο 50 με 60% κάτω από τον περσινό. Οι επιχειρηματίες αγωνιούσαν. Και να σας πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Τις ημέρες που μπαίνουν οι επιδοτήσεις, είχα παρατηρήσει μια εικόνα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Να είναι τα ATM των τραπεζών γεμάτα από έξω σε κόσμο, 60 και 70 άτομα για να πάρουν τα χρήματα, και οι κροπόλοιδες να κοιτούν τον κόσμο που ήταν έξω από τα ATM. Που σήμαινε ότι εκείνες τις μέρες δεν είχαν την παλιά δουλειά. Αν το κάνετε εικόνα, τα κροπόλοιδα δουλεύουν σε μια περιοχή αυτές τις μέρες. Όμως, δούλεψαν μεν, αλλά όχι στο βαθμό που περίμεναν. Ξέρετε, ο κόσμος πήρε τα απαραίτητα, πήρε τα βασικά για να περάσει τις μέρες. Και με όποια βοήθεια από την άλλη μοιράσατε εσείς από τη δική σας την πλευρά, τις μέρες των γιορτών, έβλεπα και τα δελτία με τα οποία μας στέλνατε στις οικογένειες και λοιπά, έτσι, όλοι όσοι βοήθησαν, όλοι όσοι μπορούν να βοηθήσουν αυτή την ώρα, έτσι ώστε οι άνθρωποι, τα παιδιά να περάσουν τουλάχιστον καλά Χριστούγεννα. Τώρα από την άλλη, αυτές οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, τον ακούσατε τον κύριο Μπαριτάκη, χτυπάνε εκείνη τη μεγάλη καμπάνα. Κοιτάξτε, αν έχετε πάρει χρήματα που δεν δικαιολογούνται, θα πρέπει να τα επιστρέψετε. Εάν δεν έχετε πάρει χρήματα, να ξέρετε ότι θα πάρετε πολύ λιγότερο, μπορεί και να μην πάρετε τίποτα. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έτσι είναι. Να χτυπήσει η καμπάνα, κυρία Δουλγεράκη, για αυτούς που πήραν τα χρήματα και δεν τα άξιζαν. Και εμείς είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, ποιο, βέβαια να βοηθήσουμε. Να χτυπήσει αυτούς που πήραν αδίκως τα χρήματα. Μπράβο. Αλλά εδώ μιλάμε για την κατηγορία των 90% των ανθρώπων, μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, έχουν πραγματικές ανάγκες και δεν πήραν τα χρήματα που δικαιούνται. Οι 4 λοιπόν αυτές υπουργικές αποφάσεις δεν έδωσαν καμία ουσιαστική λύση. Είπαμε για την αναστολή εργασίας. Από εκεί και πέρα, θέλετε να αναφέρουμε ένα-ένα τα θέματα? Εγώ θα παρακαλούσα κάποιον ή θα προκαλούσα, αν θέλετε, δεν με ενδιαφέρει, να το πω και έτσι, δημόσια, να μου πει τι λύθηκε από τα προηγούμενα θέματα που έχουμε θέσει ως σύλλογος και στο Υπουργείο και σε άλλους φορείς. Εννοείται το υπόμνημά σας με τα 29 σημεία. Βεβαίως, από το υπόμνημα των 29 θεμάτων δεν λύθηκε ακριβώς τίποτα, απολύτως. Χθες είχατε μια συνάντηση και με τη Δημοτική Αρχή. Προσπαθήστε να μπείτε, άνοιξε η πλατφόρμα επιδότηση ενοικίου. Το λέμε και το ξαναλέμε. Πάει με αργούς ρυθμούς. Χθες είχατε μία συνάντηση και με τη Δημοτική Αρχή, νομίζω, κύριε Καντάτσιο, έτσι δεν είναι? Ναι, έχω πολλές. Για μισό λεπτό. Γιατί μου στέλνουν ένα μήνυμα για εσάς, κύριε Μπαριτάκη. Τελικώς αυτό το μέσα Ιανουαρίου μέχρι 15 Ιανουαρίου, άνοιγμα αρρωγής, είναι κάτι που ακόμα τρέχει, ακούγεται, ισχύει? Είναι κάτι που είχε ανακοινωθεί τότε που έκλεισε η πλατφόρμα, κυρία Λουγκεράκη, 15 Νοεμβρίου, ότι μετά από 2 μήνες θα άνοιγε προκειμένου να μπουν όσοι δεν είχαν προλάβει να κάνουν αίτηση και όσοι θέλουν να διορθώσουν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Και διάφορες ειδικές περιπτώσεις όπως κληρονομίες και τα λοιπά που δεν είχαν προλάβει τότε να ενσωματωθούν στο αρρωγή. Άρα αναμένουμε μέσα του Ιανουαρίου, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, πόσο να πάει, να ανοίξει πάλι το αρρωγή. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Εντάξει, από Τριαντόπουλο και λοιπά δεν έχουμε καμία ειδοποίηση ενδεχόμενα, γιατί τον περιμένανε με τα βαΐων και κλάδων εκεί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Γι' αυτό το λέω. Όχι, δεν έχουμε κάποια. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Ωραία, απαντήσατε. Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Καντάτσιο. Σας διέκοψα, συγγνώμη.
Ναι, είχαμε μία συνάντηση. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις με τη Δημοτική Αρχή και το επιδιώκουμε κιόλας, δεν είναι αλίμονο. Καταθέσαμε το υπόμνημα πρώτων Χριστουγέννων και ουσιαστικά το υπόμνημά μας είναι ένα εργαλείο λειτουργικό, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο ως Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό συναντήθηκατε, δηλαδή, για να δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσετε, αν μπορεί αυτό το υπόμνημά σας να γίνει οδηγός. Μα δεν σας έλεγαν ότι ούτως ή άλλως τα περισσότερα από αυτά τα αιτήματά σας έχουν ικανοποιηθεί μέχρι στιγμής? Γιατί ήταν κάτι που το ακούγατε λίγο παγιωμένα. Ναι, ναι, το ακούγαμε αυτό και μάλιστα το ακούσαμε και με έκπληξη. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά στην πολιτεία και στον κόσμο. Και είμαστε υπόλογοι απέναντι σε αυτές τις οικογένειες που στηρίζουν το Σύλλογο. Όταν μιλάμε για 700 οικογένειες που είναι εγγεγραμμένες στο Σύλλογο, δεν μπορούμε να λέμε ψέματα και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κρυστούμε. Δεν έχει λυθεί λοιπόν απολύτως τίποτα. Τώρα, εγώ θα παραπέμπω κάθε φορά ένα πολίτη που με ρωτάει γιατί δεν γίνεται αυτό ή γιατί δεν γίνεται το άλλο θέμα ή γιατί δεν λύνεται το ένα θέμα ή το άλλο, σε αυτούς που λένε ότι όλα λύθηκαν. Δεν γίνεται όμως έτσι, γιατί σας είπα ότι ούτε η επιδότηση ενοικίου έχει λυθεί. Αν μπει κανείς στην πλατφόρμα, είναι δυσλειτουργική. Ρωτάνε περισσότερα γι' αυτό. Σας στέλνω αμέσως το μήνυμα, δηλαδή σας δίνω αμέσως το μήνυμα ότι ρωτάνε πολύ περισσότερα γι' αυτό, την επιδότηση ενοικίου και για την πλατφόρμα. Και δεν ξέρω και αν μπορεί και ο κύριος Μπαρυτάκης να βοηθήσει πάνω σε αυτό έτσι, την κουβέντα, για αυτή την ερώτηση. Καθημερινά εμείς. Πλατφόρμα. Για την επιδότηση ενοικίου είναι όπως λέει και ο Κώστας. Είναι μια πλατφόρμα δυσλειτουργική. Άνοιξε τις τελευταίες μέρες, έχει ανοίξει προκειμένου να αποβληθούν τα αιτήματα. Από εκεί πέρα αυτή είναι η πλατφόρμα, με αυτή πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας να υποβάλουμε τα αιτήματα. Δεν έχουμε κάποιο άλλο τρόπο για όσοι θέλουν να πάρουν το ενοίκιο και είναι δικαιούχοι. Συνεχίστε κύριε Κεντάτσιο. Ναι, σε αυτό που με ρωτήσατε ότι αν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Δεν έχουν λυθεί και εγώ θα ήθελα να τα παριθμίσω. Δεν έχει λυθεί το θέμα της επιδότησης αυτό που λέμε με την πλατφόρμα του ενοικίου. Δεν έχει αυξηθεί το πλαφόν στα 150 τετραγωνικά ανακίνητο που θα επιδοτηθεί. Δεν έχει απλοποιηθεί καν η διαδικασία για τα σπίτια και για τα μαγαζιά μικρής κλίμακας. Όταν πάθει δηλαδή μια ζημιά 2 και 3 χιλιάρικα, να μην χρειάζεται ολόκληρο φάκελο αξίας πολύ παραπάνω από τις ζημιές. Δεν έχουν πάρει την οικοσχεδή. Πολλοί κάτοικοι, πολλοί άνθρωποι. Δεν διορθώθηκε το σφάλμα με τον έμφυα. Εμείς ζητάμε να γίνει απαλλαγή του έμφυα και στα πράσινα και στις πράσινες επιχειρήσεις και στα πράσινα σπίτια. Και έχουμε αναφέρει τα επιχειρήματά μας. Με τις επιστρεπτές προκαταβολές των επιχειρήσεων δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει ενισχυθεί το ΔΑΕΦ. Πίσω μου είναι και μάλιστα βλέπω τώρα είναι δύο υπάλληλοι και αυτοί αγωνίζονται να λύσουν προβλήματα μιας ολόκληρης περιοχής, δύο δήμων. Ακριβώς. Ή μπορεί να είναι και άλλων δήμων, γιατί είχαμε θέματα με σεισμούς και σε άλλες περιοχές. Μας παίρνουν τηλέφωνο από το Δούλη, μας παίρνουν τηλέφωνο από τη Γόρτινα και ψάχνουν να ρωτήσουν οι άνθρωποι διάφορες απορίες που δεν μπορούν να βρουν απάντηση. Δεν έχει λυθεί το θέμα των χρηματοδοτήσεων στους δήμους για τα μπάζα. Και όλα αυτά. Δεν έχει λυθεί το θέμα των κατεδαφίσεων των κόκκινων κτηρίων. Ποιος θα το υπομειστεί αυτό το κόστος? Ο ιδιώτης πάλι? Ο Δήμος και θα το ρίξει τον μπαλάκι στον ιδιώτη? Δεν έχει υπάρξει κάποια διόρθωση στο τυπολόγιο των επισκευών. Δεν έχει γίνει επίσης ένα πρόγραμμα του ΑΕΔ ειδικό για αυτές τις περιοχές, για τις σεισμόπληκτες. Να μπορούν να προσλάβουν ανθρώπους με μια επιδότηση 80%. Επίσης, δεν έχει γίνει κάτι με την απαλλαγή επιτιδεύματος. Να μην αρχίσω να αναφέρω όλα τα υπόλοιπα 14-15 που έχουν μείνει. Όμως ουσιαστικά σας λέω και επιγραμματικά σας είπα κάποια, δεν έχει λυθεί κάτι. Εγώ λοιπόν οφείλω σε κάποιους που με ρωτούν αν λύθηκε κάτι να παραπέμπω για απάντηση σε αυτούς που λένε ότι όλα λύθηκαν. Και να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Βουλγεράκη, χτες είχαμε στήσει ένα δέντρο εδώ ευχών προς τον Άγιο Βασίλη. Όταν το ξεστήναμε, μάζευα τις ευχές και κράτησε κάποιες ενδεικτικά. Το σπίτι μου έχει χαλάσει από το σεισμό. Μένω μακριά από το αργαλοχώρι, μένω στον καρτερό. Δεν ήθελα να μου φέρεις ό,τι θέλεις και να επιστρέψω στο σπίτι μου. Η μικρή Σοφία. Και ένα ακόμα θα διαβάσω. Θα ήθελα τα χωριά μας να γίνουν καλύτερα όπως πριν και ακόμα καλύτερα. Θέλω να μας βοηθήσετε. Αυτά είναι ευχές παιδιών.
επώνυμες ευχές παιδιών. Άνθρωποι που δεν μπορούν να φτιάξουν τα σπίτια τους, παιδιά τα οποία υποφέρουν, ενήλικες οι οποίοι δεν μπορούν και δεν ξέρουν αυτή την ώρα πώς να διαχειριστούν όλα αυτά τα οποία εσείς περιγράφετε, καταγράφετε, 100 ημέρες μετά το σεισμό, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να φτιάξουν το σπίτι τους, άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και σήμερα παρακαλάνε και έχουν αίτημα, πραγματικά, όχι στον Άγιο Βασίλη, πραγματικό το αίτημα αυτή τη φορά, να έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε ένα οικίσκο, να βάλουν το κεφάλι τους, γιατί ακόμα και το σπίτι που μένουν με τις ζημιές και δεν μπορούν να το φτιάξουν, μπάζει με την βροχή από 15 πλευρές. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Ακριβώς αυτή είναι η πραγματικότητα και τη βλέπουν και τα μικρά παιδιά. Τίποτα άλλο. Δεν έχει σημασία μικρός ή μεγάλος. Σημασία έχει ότι εκεί πάνω πονάς. Είσαι μια ανθρώπινη μονάδα και αυτό θα έπρεπε να το δούνε. Πήρατε μετά από αυτή τη συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή κάτι της παραπάνω, κάτι της που να λέει ότι ξέρετε ουσιαστικό θα είναι και τα αιτήματά σας και το υπόμνημά σας θα γίνει σημαία για εμάς? Είναι ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν είναι ρητορικό ή όχι, αλλά εγώ ρωτώ. Θα πω ότι είναι ρητορικό. Πήραμε μια διαβεβαίωση ότι το υπόμνημα θα στηριχτεί. Αυτό εμάς μας αρκεί. Για αρχή, όμως βάζουμε ένα ερωτηματικό το πώς θα στηριχθεί και πότε. Και σας είπα ότι δεν θέλουμε να ανάβουμε τα κάρβουνα και να κάνουμε να κεγόμαστε οι ίδιοι. Θέλουμε να ανάβουμε τα κάρβουνα και να τα βάζουμε στην ατμομηχανή της πολιτείας και του Δήμου για να πηγαίνει μπροστά κάτι. Στόχος μας είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί και να βοηθήσουμε όπως μπορεί ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Απλά και ταπεινά πράγματα και ανθρώπινα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και σας κύριε Μπαριτάκη και σας κύριε Γκαντάτσιο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.